Πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε μια καταγγελία τη γνωστή ηθοποιού τη Ναταλία Δραγούμη, η οποία τι λέει για κάποιον καταγγέλο ο οποίο τι είχε μαζέψει, ότι γυμνό είχε, ότι τσίδωμα είχε. Και όχι μόνο η ίδια. Ναι. Και είναι κι άλλοι 50 ηθοποιοί. Ναι. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένο, έπαιρνε γυμνέ σκηνέ, συγκεκριμένα τώρα εδώ μιλάμε για την κυρία Ναταλία Δραγούμη. Ναι. Έβαζε μπροστά αυτές τις σκηνές. Στη συνέχεια του βίντεο υπήρχαν άλλες ερωτικές σκηνές. Ήταν από ερωτικές ταινίες του εξωτερικού. Ό,τι τσιτσίδωμα υπήρχε. Και για να το δει κάποιος αυτό λοιπόν έπρεπε να πληρώσει. Τους έλεγε ότι υπάρχει ερωτική ταινία με την Ναταλία Δραγούμη. Έβαζε κάποιες σκηνές στην αρχή από τα σύριαλ της κυρίας Δραγούμη. Στη συνέχεια υπήρχε κάποια άλλη ταινία. Και πληρώνανε κάποιοι για να δουν την Ναταλία Δραγούμη. Άρα, βλέπαν, όπου βλέπαν γυμνό κορμί ήταν μία άλλη. Στην αρχή, όσο γυμνό ήταν. Ναι, και αυτό το πάσαρο τι είναι τη Ναταλία Δραγούμη. Η τσόντα. Ναι. Δείτε εδώ τι καταγγέλει. Είπες τώρα προηγουμένως ότι υπάρχει ας πούμε, το γυμνό σου στο σπίτι κάποιου ας πούμε, πολύ πλούσιου ανθρώπου και προφανώς. Δεν το πήρε τελικά. Α, δηλαδή, το πήρε. Κάπως δεν έγινε, αλλά μου είχε πει ο Τάκης ότι είχε ενδιαφερθεί να το πάρει. Ναι. Αν γινόταν αυτό, δεν στον λίγο άβολα, ας πούμε, ότι όποιο έμπαινε σε ένα σπίτι αυτό. Όχι, γιατί όταν αποφασίζει να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μην το κάνει και μετά το μετανιώσει. Αποφασίζει να το κάνει. Ναι. Ξέχασέ το. Δεν μπορεί να ελέγξει εσύ σε ποιον το σπίτι θα πάει αν. Ποιος θα το δει το βιβλίο, να κρύβεις τα βιβλία. Όχι. Σωστό, σωστό. Αλλά όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το είχα υπόψη μου τότε, είναι το ίντερνετ. Δεν το ήξερα. Αν ήξερα. Δεν υπήρχε τότε. Όχι. Αν ήξερα ότι μπορεί να πάρουν σκηνές και να κυκλοφορήσουν στο ίντερνετ χωρίς να πας να δεις την ταινία ή να δεις το σύριαλ, αυτό εκεί μπορεί να το είχα ξανασκεφτεί και επίσης έχει γίνει δικαστήριο από κάποιες. Είμαστε περίπου 50, όπου ένας άνθρωπος πήρε σκηνές μας από σύριαλ και έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. Γιατί τότε πλήρωνες στο διαδίκτυο. Συνδρομητικά. Υπήρχε μια ειδική κάρτα. Έβαζε πορνογραφικό, έβαζε εμάς για βιτρίνα από σκηνές. Ας πούμε, ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου τότε, τον Εργένη. Είχα μια γυμνή σκηνή. Έβαζε αυτό για βιτρίνα. Πλήρωνε αυτός που ήθελε να το δει, γιατί τώρα μπορεί να δει οποιοδήποτε. Και μετά πήγαινε σε σκληρό πορνογραφικό υλικό που δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Αυτός δικάστηκε και πλήρωσε. Έλληνας, ναι. Έλληνας. Και με τη μεγάλη βοήθεια του Ρίγα Αξελού, με το Διόνυσο, που είναι οργανισμός για τα δικαιώματα των ηθοποιών. Οπότε αυτό, αν το ήξερα ότι θα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έτσι. Από τη στιγμή που δεν είναι φωτογράφηση, η φωτογράφηση ξέρεις ότι θα πάει από χέρι σε χέρι, αλλά όταν κάνεις μια ταινία, δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι απλά λοιπόν, ο τύπος έβγαζε λεφτά, κάνοντας στις πλάτες, για να μην πω στα στήθη των κυριών. Είχαν ό,τι με είχαν βγάλει στα σύριαλ που έπαιζαν, τα πήρε, τα πλάνα, τα πρόσθεσε μαζί με άλλες τσόντες και που έλεγε τις τσόντες των διάσημων Ελληνίδων και κερδίζανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.